Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη με κρεοπόλες και καταναλωτές να ετοιμάζονται για την ημέρα. Το χέρι στην τσέπη βάζουν οι Ηρακλιώτες για τις απαραίτητες αγορές, αφού κάνουν λόγο για τσιμπημένες τιμές. Ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα τιμήσει τα κρεοπολία, τον καλούμε να επισκεφτεί τα κρεοπολία της πόλης, της γειτονιάς του. Έτσι αλλιώς οι κρεοπόλες φροντίζουν για την ποιότητα, παρέχουν και άλλα παρασκευάσματα έτσι μη έτοιμα για τη μέρα. Νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Θα ψωνίσουμε αυτά απαραίτητα. Τι να κάνουμε, κάντε να ψωνίσουμε εμείς. Όλος ο κόσμος θα πάρει, αλλά είναι ακριβά. Πολύ ακρίβεια. Παίρνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Γιατί τώρα πια, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Κοιτάξτε, μην ψεζόμαστε να λέμε όλοι ακριβά, ακριβά. Δεν είναι ακριβά. Οι κρεοπόλες έχουν εφοδιάσει τα καταστήματά τους και αναμένουν τους πολίτες να ξεκινήσουν τις αγορές τους, αφού ως γνωστόν οι κριτικοί τιμούν την Τσικνοπέμπτη με τις ψισταριές να παίρνουν φωτιά. Η εκτίμησή τους σχετικά με τον τζίρο της ημέρας είναι αρκετά αισιόδοξη, αφού οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι τιμές στα κρέατα δεν έχουν μεγάλη διαφορά από πέρυσι. Παραδοσιακά η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα η οποία έχει περισσότερη δουλειά. Οι κριτικοί και οι Έλληνες γενικότερα είναι μερακλείδες, την τιμούν αυτή τη μέρα. Θα τσικνήσουν νομίζω όλος ο κόσμος. Προσέχω. Δεν τα έχω μειώσει, αλλά προσέχω. Επιλέγω, δηλαδή ψάχνω να βρω την καλύτερη τιμή. Όχι προπολού, έχω αρχίσει να μην ψωνίζω όπως ψωνίζω κάθε μέρα. Παίρνω ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται και τα απαραίτητα. Όπως όλος ο κόσμος. Έχουν ανεβεί οι τιμές στα κρέατα και στα τυριά. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές επιλέγουν τη λιτότητα, αγοράζοντας μόνο τα απαραίτητα, αφού στενεύει ο κλοιός της αγοραστικής δυναμικής με την ακρίβεια να φτάνει στα ύψη. Ωστόσο, όλοι οι κριτικοί σκοπεύουν να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο.